Έχει πλάκα να γίνει άμα έρθει νέο παίκτη και με καλέσει τον κόκκινο δωμάτιο. Θα γίνει όμως. Εκεί θα το έκανα. Ναι, να σου πω λίγο εκεί, κάτι. Δεν θα είχα λόγο να μου κάνει. Ακόμα και με τον Τζόνι όμως, θα ήθελα να δω την αντίδραση του εκείνη την ώρα. Κατάλαβε. Με έχει δει να κάνω Νάνια. Τι θα κάνει την Νάνια, πού να κάνει. Νάνια, λέω κι εγώ αυτή τη λέξη, τι βλακίε λέω. Και η προφορά του φλαμίγκο. Η φάτσα. Νάνια. Τι Νάνια μου πας. Είχα μείνει μικρή Νάρνια. Δεν αντέχω άλλο. Αφήστε με ήσυχη με αυτές τις λέξεις. Τα κούργα. Νάνια. Τι είναι. Νανάκια. Νάνια. Νανάκια. Να το. Να το. Να το. Να το. Πάμε για Νάνια. Περίμενε. Θέλω να προσπαθήσω να το κάνω. Αχ, καλά, εντάξει. Πάμε για Νάνια. Πώς? Πάμε για Νάνια. Δεν σου πάει καθόλου. Καθόλου δεν σου πάει. Μαγείο. Θα το κάνω εγώ, τον Άτο. Άμα μας κάνεις καλά και θα τρελαθούμε, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε υλικά, αλλά σιγά σιγά το κάνουμε και κέικ. Πού θα πάει? Λέω, δεν ξέρεις να το κάνεις, ε. Τι? Ξέρεις να το κάνεις καλά. Το κέικ. Ναι. Το κέικ είναι το πρώτο πράγμα, λείπαμε. Μου κάνει εντύπωση. Στη σχολή μαθαίνουμε κέικ. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε. Δεν το κέικ, τι είναι, εύκολο είναι. Α, δεν είναι και εύκολο. Έλα, εύκολο είναι το κέικ. Το κέικ είναι από τα πιο εύκολα. Δεν θέλει να το κάνει σπίτι σε 10 λεπτά. Τι υλικά θέλει. Αυγά θέλει, αλεύρι θέλει. Αναλόγω αν βάλει να το κάνει σοκολατίνι, να βάλει κακάο μέσα. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Η μαϊστρία να το χτυπήσει. Θα σου πω εγώ τη μαϊστρία. Παίρνει να πούμε το μπλέντερ και το καπάνα σε ένα τούβλο. Η μαϊστρία στο κέικ είναι στον ήχο. Θα σου πω εγώ λέει τη μαϊστρία. Παίρνει το μπλέντερ και το καπάνα σε έτσι. Ακούστε λίγο να μα πει. Στο κέικ η μαϊστρία είναι στον ήχο. Άμα το κάνει λίγο πάνω κάτω το χτύμα τώρα. Φίλε τώρα εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ το εξηγώ. Μπήκαν κέικ θα κάνουμε οπότε να βγάλει χρειάζεται. Α φίλε δεν τα πάμε καλά τώρα. Εγώ όχι αλλά από ό,τι άκουσα τα κορίτσια κάποια από εκεί ναι. Όχι φίλε θα κάνει δύο κέικ. Ένα βίγκαν και ένα κανονικό. Κάνουμε έτσι ένα σοκολατένιο βαρύ και ένα βίγκαν. Γιατί το βίγκαν δεν είναι άσχημο. Πολλά κέικ α πούμε. Το υποκατάστατο το βασικό είναι το αβοκάτο. Και όχι τα κορίτσια. Το αβοκάντο. Όχι τα κορίτσια. Η Άννα είναι μόνο βίγκαν. Η Άννα είναι μόνο βίγκαν. Ναι, ψηλέ. Όχι τα κορίτσια. Η Άννα είναι μόνο βίγκαν. Το ξέρει, ρε. Ναι, ρε, επειδή είπα ότι έχει και δίπλα ένα από τα κορίτσια που είναι βίγκαν. Από ό,τι θα κάνει δύο. Να κάνουμε δύο. Το αβοκάτο μπορεί να μπει σε υποκατάστατο του αυγού. Σου δίνει την ευκαιρία και την ευκαιρία για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει πιο εύκολα. Και η καρδούλα, κόκκινο δωμάτιο. Και η καρδούλα, κόκκινο δωμάτιο. Και η καρδιά. Έλα κάνω μια. Υπέροχη ερώτηση που θέλω. Ναι. Η φωτογραφία μου γιατί είναι σε μικρή κορνίζα. Απαντήστε μου τώρα. Πρώτον, γιατί ξεχωρίζει. Γιατί είναι η πιο εύσημη και δεύτερο... στα κιλά τη. Μα είσαι ίσα θα έπρεπε να έχει πιο μεγάλη τότε κορνίσα. Το αντίθετο για να είναι να μετριάζεται. Δεν θέλω να το σχολιάσω, ας είμαι ήσυχη. Δεν είμαι ο Αντώνης για να πειράξει. Δεν έχεις να πεις κάτι. Όχι. Αφού αντικειμενικά δεν μπορώ να τη σηκώσω στους ώμους. Γιατί ο Αντώνης μπορούσε. Ναι. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά να γίνεται αυτή η συζήτηση. Μπορούσε αλλά βαριόταν. Πού ξέρεις άμα μπορούσε, ρε φίλε. Η Ρένη σίγουρα μπορούσε να τον σηκώσει.